Μία από τις ειδήσεις της ημέρας. Ποια είναι? Ότι η Βρετανική Times για πρώτη φορά οι σκληροί των Times τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μπορεί βέβαια να συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τα Μάρμαρα ως Ελγίνια, ωστόσο έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Βλέπουμε, Εύη. Το δημοσίευμα με τίτλο «Ενώνοντας την κληρονομιά της Ελλάδας», το οποίο δημοσιεύτηκε χθες από τους Times του Λονδίνου. Ένα δημοσίευμα το οποίο χρειάστηκε 50 χρόνια για να αλλάξει την πορεία και την απόφαση που είχαν πάρει οι Times να υποστηρίζουν τα Ελγίνια Μάρμαρα ότι πρέπει να παραμείνουν στο Βρετανικό Μουσείο. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο, το οποίο είναι εκτενές και μιλάει βεβαίως για την ανασκαφή από τον Έλγιν το 1803, οι Times αναφέρουν ότι χρειάζεται να επιστρέψουν τα Μάρμαρα στην Ελλάδα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, καθώς οι εγκαταστάσεις και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί η Ελλάδα την πολιτιστική κληρονομιά της είναι αρκετά καλή, οπότε πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους. Και μάλιστα κάνει και μια αναφορά στα θραύσματα τα οποία επέστρεψαν πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Είδαμε και σχετικές ανακοινώσεις αλλά και βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη διαδικασία, λέγοντας ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς την επιστροφή των αντικειμένων αυτών των μαρμάρων εκεί που θα έπρεπε να είναι, και φέρνει ως παράδειγμα και τη Γαλλία, η οποία διεκδικεί εκείνη τα δικά της. Σωστά. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στον απόϊχο της επιστροφής του θραύσματος του Παρθενώνα από το Παλέρμο, οι Βρετανικοί Times πήραν θέση. Και θέλω να συνδεθούμε, πάμε στην Ιταλία, να συναντήσουμε τον κύριο Χαράλα Μποτζολάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Σικελίας Τρινακρία. Θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ και να τον καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Τσολάκη, κυριαρχεί το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο, ένα κλίμα σε διεθνές επίπεδο υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τη θέση που πήραν οι Βρετανικοί Times. Ναι, είναι μια μεγάλη αλλαγή για τους Άγγλους αυτή η θέση των Times, γιατί οι Times μέχρι τώρα ήταν υπέρ της παραμονής των μαρμάρων στο Λονδίνο. Όσον αφορά τα δικά μας, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που γυρνάει αυτό το θράβισμα από το Παλέρμο στην Ελλάδα. Ναι. Ξαναγύρισε το 2009. Η κοινότητα δουλεύει εδώ και 20 χρόνια. Το έχετε παλέψει πάρα πολύ και η συγκυρία είναι θετική βέβαια. Είστε άνθρωποι και μια κοινότητα που το έχετε παλέψει πολύ και να αποκτήσει και ένα μόνιμο χαρακτήρα. Σωστά. Μα αυτός ακριβώς είναι ο απότερος σκοπός μας, η οριστική επιστροφή των μαρμάρων. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά αυτό το βήμα να είναι το σωστό, γιατί υπάρχουν πολύ θετικές συγκυρίες εδώ και πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα όλοι μαζί να σπρώξουμε την κατάσταση έτσι ώστε να παραμείνει το μάρμαρο. Εάν δεν κάνω λάθος, για 4+4 χρόνια δεν είναι αυτή η συμφωνία επιστροφής? Ναι, αυτή είναι μια συμφωνία που έχει γίνει προς το παρόν μεταξύ των δύο μουσείων. Είναι ανταλλαγή αρχαιοτήτων. Σωστά. Αλλά επειδή είναι θετική εδώ και ο περιφερειακός, ο υπεύθυνος περιφερειάρχης για τα πολιτιστικά, για την οριστική επιστροφή, και η διευθύντρια του μουσείου είναι θετική για την οριστική επιστροφή, πρέπει να δώσει όμως το OK το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε δεν έχει γίνει ακόμα το βήμα, δεν έχει τελειώσει δηλαδή. Ποιο το κλίμα το οποίο κυριαρχεί και στα ΜΜΕ εκεί της Ιταλίας, διαβάζετε καθημερινά? Ναι, ότι εδώ παραπάνω κόσμος είναι υπέρ της επιστροφής, γιατί και η Σικελία και η Ιταλία έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Δηλαδή πολλές αρχαιότητες τους βρίσκονται σε ξένα μουσεία και θέλουν να επιστρέψουν πίσω για πάντα. Οπότε είναι σημαντικό και για αυτούς να κάνουν αυτό το βήμα για να δημιουργήσουν μια καλή κατάσταση και για τους ίδιους. Βλέπουμε μία αλλαγή της νοοτροπίας και της σκέψης, της παγκόσμιας κοινή γνώμης για αυτή την μεταφορά βέβαια και την εγκατάσταση αρχαιοτήτων και μνημείων στον τόπο καταγωγής τους, εντός και εκτός εισαγωγικών.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που πάντα προωθούμε εμείς είναι ότι αυτά τα μνημεία, οι αρχαιότητες, ανήκουν στους λαούς που τα έκτισαν, που τα έκαναν. Και εκεί πρέπει να γυρίσουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βρίσκονται. Δεν μπορούν να θεωρούνται έργα που μπορούν να αγοράζουν και να πουλούνται από οποιονδήποτε. Σωστά. Ανήκουν στο λαό που τα έφτιαξε και εκεί πρέπει να γυρίσουν, γιατί είναι κληρονομιά αυτού του λαού. Οι κινήσεις σας στο επόμενο διάστημα θα έχουν ως επίκεντρο... Εμείς θα προσπαθήσουμε με την Πανιταλική Επιτροπή Επιστροφής των Μαρμάρων. Θα στείλουμε επιστολές στον Υπουργό Πολιτισμού και στα πολιτικά πρόσωπα με υπογραφές επισήμων, έτσι ώστε να σπρώξουμε και εμείς να ευαισθητοποιήσουμε αυτή την κατάσταση εδώ, έτσι ώστε να αλλάξει η νομοθεσία και να μείνει το Μαρμάρο στην Ελλάδα. Κύριε Τσολάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μην μείνει δηλαδή για 4-4, αλλά να παραμείνει εκεί που είναι. Ακριβώς. Κύριε Τσολάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Άνθρωποι, ελληνική κοινότητα και η Σικελία που προσπαθεί το θράσμα του Παρθενώνα, το οποίο ήρθε στο Μουσείο της Ακρόπολης, βέβαια, από το Παλέρμο, να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί που πραγματικά ανήκει. Θα προχωρήσουν, όπως μας είπε, σε συγκεκριμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες και με την Ιταλική κυβέρνηση, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει η νομοθεσία και να παραμείνει, βέβαια, μόνιμα στην Ελλάδα, εκεί που πρέπει να είναι, βέβαια.